Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Απριλίου. Αντώνης Κρητικός είναι κοντά μας για να δούμε πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες και θα σταθούμε στο δείκτη των τροφίμων, Αντώνη. Ναι, και έρχεται να επικυρώσει η Eurostat τις προβλέψεις, λένε, που είχαμε για πληθωρισμό στην Ελλάδα της τάξης του 3,2%. Και όπως είπες και εσύ, να σταθούμε στο κομμάτι των τροφίμων, γιατί φαίνεται πως η χώρα μας είναι δεύτερη σε κατάταξη στην Ένωση στον πληθωρισμό των τροφίμων. Δεύτερη είναι όμως και στα αυγά και στο ελαιόλαδο και στα λαχανικά με υψηλούς δείκτες. Τρίτη θέση έχουμε στο κρέας από το αρνί και τέταρτη στα ψάρια. Την στιγμή που σε επίπεδο ευρωζώνης ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4%. Και πάμε να εξηγήσουμε λίγο τώρα ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει και για το οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες εδώ από τον Sky. Οι διαφορετικές τιμολογήσεις στην Ένωση, πώς λοιπόν είναι τόσο μεγάλες οι αποκλήσεις προϊόντων εδώ στη χώρα μας με άλλα προϊόντα σε άλλες χώρες και αυτό πρόβλημα υπάρχει στις πολυεθνικές. Ναι, και με επιστολή του προς την Κομισιόν, ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει πως θα ζητήσει εξηγήσεις από τις πολυεθνικές γιατί τιμολογούν με διαφορετικό τρόπο προϊόντα ίδιας επωνυμίας στην Ελλάδα και διαφορετικά σε άλλες χώρες. Εκμεταλλεύονται παραθυράκια. Εμείς έχουμε κάνει έρευνα να δούμε ποιες είναι οι τιμές, να έχουμε κάνει τη σύγκριση. Και νομίζω ότι η έρευνα σήμερα του ΣΚΑ είναι αποκαλυπτική αυτών των στοιχείων, Λένα. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Ίδια ακριβώς προϊόντα, ίδιας επωνυμίας σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και σε γαλλικό σούπερ μάρκετ. Και πήραμε επώνυμες μπάρες παιδικής σοκολάτας. Στην Ελλάδα τις βρίσκουν οι γονείς 2 ευρώ και 85 λεπτά. Οι Γάλλοι γονείς τις βρίσκουν 2 ευρώ και 10 λεπτά και αυτή δεν είναι μια μεγάλη απόκληση σε σύγκριση με το τι έρχεται παρακάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν σε ένα παγωμένο επώνυμο τσάι 1,5 λίτρου, 2,20 στην Ελλάδα, 1,55 στην Γαλλία. Πακέτο δημητριακών που τρώμε το πρωί μαζί με το γάλα μας, 4,93 η ίδια συσκευασία σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, 2,59 μόλις σε γαλλικό. Εδώ είναι μεγάλη απόκληση. Και να κλείσουμε σε καραμέλες με γεύσεις φρούτων που στην Ελλάδα τις παίρνουν στα 2 ευρώ και 34 λεπτά, την στιγμή που στο γαλλικό ράφι είναι στο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Να δούμε ποιες θα είναι και οι παρεμβάσεις από την Κομισιόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.